3 είναι τα επικρατέστερα σενάρια συγχώνευσης των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης αποχέτευσης για την πόλη της Καβάλας. Το πρώτο σενάριο προβλέπει τη συγχώνευση της ΔΕΙΑ Καβάλας, της ΔΕΙΑ Δράμας και της ΔΕΙΑ Σερών. Το δεύτερο σενάριο προβλέπει τη συγχώνευση της ΔΕΙΑ Καβάλας, της ΔΕΙΑ Δράμας και της ΔΕΙΑ Ξάνθης. Το τρίτο σενάριο προβλέπει την συγχώνευση των ΔΕΙΑ της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, δηλαδή της ΔΕΙΑ Καβάλας, της ΔΕΙΑ Παγκαίου, της ΔΕΙΑ Νέστου και της ΔΕΙΑ Θάσου. Για το θέμα μίλησε στην τηλεόραση του Σέντερ ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Καβάλας, Απόστολος Χρόνης. Τρία σενάρια τύπου Φόσχολος μέχρι σήμερα έχουμε για το τι θα γίνει με τη ΔΕΙΑ. Το πρώτο σενάριο μιλάει για συνενώσεις ανάμεσα στη ΔΕΙΑ Καβάλας, Δράμας και Σερών. Το δεύτερο σενάριο μιλάει... Ναι, βέβαια. Ναι. Το δεύτερο σενάριο μιλάει για συνενώσεις ανάμεσα σε Καβάλα, Δράμα και Ξάνθη και στην υπόλοιπη περιφέρεια ο νομός Ροδόπης με τον νομό Εύρου. Και το τρίτο σενάριο μιλάει για συνενώσεις ανά νομό, αντιπεριφέρεια. Να μείνει δηλαδή μια ΔΕΙΑ στον νομό Καβάλας, ΔΕΙΑ Παγκαίου, ΔΕΙΑ Καβάλας, ΔΕΙΑ Νέστου και ΔΕΙΑ Θάσου. Οι τέσσερις ΔΕΙΑ να γίνουν μία. Πιθανόν θεωρώ ότι σε αυτό το σενάριο θα προχωρήσουν, γιατί είναι και πιο εφικτό, όχι ότι θα είναι εύκολο, αλλά είναι πιο εφικτό από το άλλο, το οποίο θα ήταν ένα τερατούργημα, το οποίο δεν, νομίζω θα γινόταν μπάχαλο, πραγματικά. Σε όλους τους δήμους, σε όλους τους νομούς θα γινόταν μπάχαλο. Έτσι είναι πιο βατό και για αυτούς και πιο εύπεπτο και για τους πολίτες και για τη ΔΕΙΑ βέβαια, έτσι. Είναι η τακτική του Χόντζα που λέμε. Σας βάζω κάτι πολύ μεγάλο, πολύ βαρύ, φωνάζεις, οπότε το ελαφραίνω λίγο. Πάλι βάρος σου βάζω βέβαια και το κάνεις πιο εύκολα αποδεκτό. Νομίζω ότι μέχρι τέλος Μαρτίου θα έχει βγει για διαβούλευση. Θα μας έχουν πει την πρότασή τους από το Υπουργείο για το τι σκέφτονται να κάνουν. Είμαι σίγουρος ότι είναι αποφασισμένοι και θα προχωρήσουν για να το κάνουν. Απλά δεν ξέρουμε ακόμη τη μορφή. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να πάρουμε θέση για το τι θα συμβεί στο επόμενο διάστημα. Με σιγουριά λέμε ότι θα ανέβει η τιμή του νερού, θα ανέβουν τα τιμολόγια. Ήδη διάβαζα προχθές την εισήγηση του ΔΣ της ΔΕΙΑ Κοζάνης που μιλάει για αύξηση 40% στην ίδρυυση. Προσπαθούν δηλαδή όλοι να ισορροπήσουν λίγο τα κόστη που έχουν αυτή τη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι είμαστε αντίθετοι, γιατί τουλάχιστον η ΔΕΙΑ Καβάλας έχει φροντίσει να αποσβέσει και το κόστος ενέργειας το οποίο ταλανίζει όλες τις ΔΕΙΑ. Και φυσικά οι επενδύσεις που έχει ετοιμάσει και τη Δευτέρα θα υπογράψουν μια ακόμη από αυτές τις επενδύσεις της τηλεμετρίας με 30.000 υδρόμετρα στην πόλη της Καβάλας, στη Δημοτική Ενότητα Καβάλας. Έχουμε φροντίσει να κάνουμε κινήσεις ούτως ώστε να μειώσουμε τόσο πολύ το κόστος για να προχωρήσουμε και σε μειώσεις των τιμολογίων στο τέλος του 24. Από ό,τι φαίνεται αν γίνουν οι συνενέσεις δεν θα το γλιτώσουμε. Και επειδή είμαστε μια ρυθμιστική αρχή, ενέργειας αποβλήτων και υδάτων, στα ύδατα θέλουν να βάλουν και τους το ΕΒ, να καταργηθούν το ΕΒ και οι αρδρεύσεις που υπάρχουν και στην κοιλάδα του Νέστου και στον κάμπο των Φιλίππων, στα τενάγια των Φιλίππων, να πάνε στη ΔΕΙΑ, στην καινούργια ΔΕΙΑ. Το ίδιο και με τις αρδρεύσεις. Που στις αρδρεύσεις ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι καλή κατάσταση και με τα δίκτυα και με τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν και φυσικά με την τιμολόγηση του νερού και με τη σπατάλη που υπάρχει και τη μία ανταπόδοση του κόστους αυτού. Αυτό θα αναγκαστούν να το πληρώσουν όλοι οι πολίτες μαζί και θα φτάσουν τα τιμολόγια αντίστοιχα με τα τιμολόγια της ΔΕΗ, των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, δεν μιλάμε μόνο ΔΕΗ.